Για τον Άδη Σφαγιανάκη, ο οποίος δήλωσε ανοιχτά τις πολιτικές του προτιμήσεις. Πώς σας φαίνεται? Δεν θα κάνω σχόλιο, γιατί είναι... Είναι κάτι που δεν με αφορά. Ο καθένας έχει την άποψή του. Θεωρείτε ότι ένας καλλιτέχνης πρέπει να τοποθετείται πολιτικά, να εκφράζει ανοιχτά την άποψή του? Εξαρτάται αυτός τι νιώθει και τι θέλει να πει. Εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά. Ας τον κρίνει ο Θεός. Συμφωνείτε κάποιοι τραγουδιστές ή γενικότερα άτομα τα οποία έχουν μια δημόσια προβολή να εκφράζουν τις πολιτικές απόψεις? Καθόλου. Αυτό που ξέρω ο καθένας να κάνει πάνω στην πίστα. Να δίνει χαρά στον κόσμο, τα άλλα δεν τον ενδιαφέρουν, μιλάνε στη Βουλή. Η κίνηση της κυρίας Βανδύ να αποχωρήσει από το σχήμα, πώς την βλέπετε? Δεν ξέρω, γιατί Δέσποινα πώς το είδε. Εντάξει, μπορεί να της βγει σε καλό, μπορεί να της βγει σε κακό. Δεν ξέρω. Θα συνεργαζόσαστε με τον Άντι Σφαγιανάκη μετά τις δηλώσεις Δεν ξέρω μετά τις δηλώσεις του. Ακούσατε, τι σκεφτήκατε? Γιατί τώρα ότι δεν έπρεπε να το πει αυτό το πράγμα. Ήταν λάθος. Εμείς λέμε τραγούδια στον κόσμο. Τις δηλώσεις των πολιτικών τις κάνουν οι πολιτικοί. Κανένα σχόλιο. Όχι, δεν το θεωρώ σοβαρά. Είναι πολύ ανώτερο από το να είσαι Έλληνας, από το να είσαι άκρο δεξιός, πράσινος, κόκκινος, κίτρινος. Οι Έλληνες είναι συντηρητικοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ξαφνικά κάνουμε λες και πέσαμε τα σύννεφα που τα ανακαλύψαμε. Ίσως ο κ. Σφαγιανάκης είναι ένας από τους συντηρητικούς Έλληνες που είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Έτυχε να γράφω το κείμενο εκείνη τη στιγμή του Νότι, θα κάνουν τον Νότι, επειδή το ζητάει και ο κόσμος. Και είδα την είδηση ότι αποχώρησε η Δέσποινα Βανδύ και αμέσως, εντάξει, πήρα τροφή, ας πούμε, για το καινούριο νούμερο και αμέσως έφτιαξε ένα τραγούδι. Την τελευταία του επιτυχία δώσε ένα τέλος, ας πούμε, να αρμόζει. Και έφτιαξα λόγια που απευθύνονται στη Δέσποινα Βανδύ. Τώρα ο καθένας έχει την άποψή του, έχει τις ιδεολογίες του, παίρνει θέση. Από εκεί πέρα δεν τους κρίνω εγώ. Ο καθένας δικαιούται να τα δει όπως θέλει. Είτε για να συνταραταχθεί, είτε για να γελάσει, είτε για να κλάψει. Κατά καιρούς μεγάλοι καλλιτέχνες ήταν υπέρμαχοι ακραίων δεξιών κομμάτων. Τι να του πω. Άμα δεν βλέπει, άμα έτσι είναι το μυαλό, τι να κάνουμε. Πιστεύεις ότι οι καλλιτέχνες πρέπει να καταθέτουν την πολιτική τους άποψη? Είναι πολύ λεπτό ζήτημα και εγώ σαν Στέλλα επιλέγω να μην το κάνω. Θεωρώ ότι πρέπει να το κρατάμε για τον εαυτό μας. Ακόμα και αν ερωτηθείς, δεν θεωρώ σωστό να επηρεάζεις κόσμο, να γίνεσαι ακραίος ή όχι. Όταν έχουμε τέτοιες απόψεις, καλό είναι να τις έχουμε για τον εαυτό μας και όχι να τις λέμε ότι να ακούνε και μικρά παιδιά που γαλουχούνται αυτή τη στιγμή σε τέτοια θέματα πάρα πολύ λεπτά. Καλό είναι λοιπόν να μην τραβάμε στα άκρα τα πράγματα. Αυτό είναι η άποψή μου.